έχτιζαν όπω λένε επί δεκαετίε τι ζωέ άλλων και σήμερα αδυνατούν οι ίδιοι να ζήσουν τι δικέ του ζωέ. Ο λόγο για του οικοδόμου που βιώνουν το πιο σκληρό ίσω πρόσωπο τη οικονομική κρίση, αφού τα στοιχεία σοκάρουν. Η ανεργία από τη μια με το πάγωμα κάθε είδου οικοδομική δραστηριότητα και από την άλλη το ποσοστό που φτάνει το 75% και αφορά στου ανασφάλιστου οικοδόμου σε επίπεδο Ηρακλείου. 10.000 στο Μητρό μα, το 75% είναι ανασφάλιστοι και πολύ παραπάνω άνεργοι. Πάρα πολλοί έχουν φύγει στο εξωτερικό, πολλοί αλλοδαποί επιστρέφουν στι πατρίδε του μετά από τόσα χρόνια και πάρα πολλοί οικοδόμοι μα προσπαθούν να μπουν στο κοινοφελέ πρόγραμμα αυτό των 500 ευρώ του μήνα. Των 500 ευρώ του μήνα, αυτά τα πεντά μήνα που βγάζουν τώρα. Όπω εξηγούν μέλη του Σωματείου Οικοδόμων, η καθημερινότητα των συναδέλφων του τουλάχιστον συγκλονίζει. Ενώ δεν έχουν λείψει περιπτώσει ανθρώπων που κινδύνευσε άμεσα η ζωή του, αφού η απουσία ασφάλιση λίγο έλειψε να του βάλει σε περιπέτειε. Σε περίπτωση οικοδόμου με εγκεφαλικό στο Πεπαγνί, του ζητήσανε τα νοσήλια του ανθρώπου, 55 χρονών, ο άνθρωπο που είχε δουλέψει τόσα χρόνια. Και μετά από ενέργειε τη διοίκηση και πάρα πολλέ συναντήσει με το διοικητή του Πεπαγνί, ευτυχώ. Ε τον αφήσανε, δεν πλήρωσε, δεν βεβαιώθηκε στην εφορία. Ή ο κλάδο μα είναι σε τραγική κατάσταση. Στα νοσοκομεία λένε ότι καταλήγουν με βαριά συμπτώματα και επιδεινωμένα τα προβλήματα υγεία του και οι συνταξιούχοι που αδυνατούν να πάρουν τα φάρμακά του. Είναι πολλοί που από την. που δεν έχουν ένα φάνε και πάνε στα νοσοκομεία. Εξαντλημένοι. Έχουν πολλά περιστατικά τέτοια. Προχθές μια καημένη γριούλα με πήρε τηλέφωνο και έπαιρνε 500 ευρώ σύνταξη του δημοσίου παρακαλώ 500 ευρώ και τις κόψαν τα μισά, 250 έμειναν. Ξέρετε γιατί, διότι έχει και ένα σπιτάκι και παίρνει άλλα τόσα λεφτά και τη κόψαν τη μισή σύνταξη επειδή παίρνει από το σπιτάκι άλλα 250 και έμεινε τα 500. Δεν κάνει, δεν κάνει πάνω από 500 δηλαδή να έχει κανεί. Έτσι, έτσι, θα καταντήσουν και συνεχίζουν. Σύνταξιούχοι και οικοδόμοι συμμετείχαν σήμερα σε συνέλευση των γιατρών του ΕΟΠΗ που ξεκινούν απεργία από την ερχόμενη Δευτέρα, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη. Κάνουμε τρει 24 επαναλαμβανόμενε απεργίε ενάντια στην ε, απόφαση πλέον από ό,τι έχουμε ε, διευκρινίσει του Υπουργού για κλείσιμο της πρωτοβάθμιας περίθαψης υγείας και τη μεταφορά της, ε, των, των, των γιατρών στην ανεργία και των ασθενών ή αν θέλετε των ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα.